Η εκπομπή «Καλό μεσημέρι» επισκέφτηκε την ιστορική Γαλιά, ένα χωριό στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τις γυναίκες από τον Σύλλογο Γυναικών Γαλιάς με σκοπό να φτιάξουμε το παραδοσιακό μεσαρίτικο γλυκό των αποκριών, τον τζουλαμά. Συνήθως την Τσικνοπέμπτη τον προσφέρουμε πιο πολύ, αλλά το φτιάχνουμε και συχνά και στα σπίτια μας. Κάθε φορά μαζευόμαστε και όχι μόνο εμείς, και πολύ περισσότερες γυναίκες. Το μέρος είναι ένα αρχοντικό παλιό του χωριού μας. Ο ιδιοκτήτης είναι γιατρός, φεύγοντας από εδώ μένοντας στο Ηράκλειο, παραχώρησε το οίκι με αυτό το σπίτι του στην κοινότητα, την τότε κοινότητα, δεν ήταν δήμος. Έτσι. Είναι μεσαρίτικο σε τζουλαμά. Είναι μεσαρίτικο γλυκό, έχει διάφορες παραλλαγές. Εμείς εδώ στο χωριό μας τον φτιάχνουμε με ένα δικό μας τρόπο. Ο τζουλαμάς είναι γλυκό ή αλμυρό? Είναι γλυκό. Μπορείς όμως να τον φτιάξεις και με άλλο τρόπο, δηλαδή να του προσθέσεις μέσα και από κότα ζωμό ή να βάλεις λίγο σκοτάκι από κότες. Εμείς εδώ στη Γαλιά δεν τον φτιάχνουμε έτσι. Εμείς τον φτιάχνουμε σαν γλυκό, καθαρά γλυκό. Θα βάλουμε το νεράκι μας, το τυρακί, το λάδι, το αλάτι, τη ζάχαρη και λίγο ξυδάκι. Να ετοιμάσουμε το ζυμάρι, αυτό που θα ανοίξουμε μετά, να κάνουμε φύλλα. Μόλις βράσει βάζουμε το ρύζι, το αφήνουμε περίπου 15 λεπτά και μετά προσθέτουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Έχουμε να βάλουμε τα φιστικάκια μας. Τις σταφίδες τώρα θα τις βάλουμε και αυτές. Πασπαλίζουμε με λίγη ζάχαρη και κανέλα και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μέσα το γεμίδι. Και σε τι βαθμούς? Στους 180 βαθμούς το ψήνουμε. Και ο τζουλαμάς είναι έτοιμος. Ένα πεντανόστιμο αποκριάτικο γλυκό που έφτιαξαν οι γυναίκες από τον Σύλλογο Γυναικών Γαλιάς για το καλό μεσημέρι.